Καλώς ήρθατε στο 21ο μάθημα JavaScript. Σήμερα θα μιλήσουμε για συναρτήσεις, functions και τις μεθόδους. Οι συναρτήσεις είναι ένα μπλοκ εντολών που μπορούμε να το καλέσουμε για να εκτελεστεί από τον διερμηνέα της JavaScript. Κάθε συνάρτηση πρέπει να έχει ένα μοναδικό όνομα. Μπορεί να τα έχετε δεδομένα, ως δεδομένα εισόδου που λέγονται αλλιώς παράμετροι ή ορίσματα της συνάρτησης. Επίσης, μπορεί να επιστρέψει δεδομένα εξόδου. Τέλος, θα μιλήσουμε για την έννοια της εμβέλειας ισχύως της συνάρτησης. Επίσης, θα αναφέρουμε κάποιες καλές πρακτικές και συμβουλές που πρέπει να ακολουθούμε. Ο τρόπος που δημιουργούμε μία συνάρτηση είναι με τη χρήση της λέξης κλειδί function, ακολουθούμενη από το όνομα της συνάρτησης. Εμείς θα φτιάξουμε μία απλή συνάρτηση που θα τη λέμε grid. Μετά έχει κυματιστές αγκύλες και μέσα σε αυτές είναι το σώμα της συνάρτησης. Το σώμα της συνάρτησης είναι εκεί που είναι όλος ο κώδικας που δίνει τη λειτουργία της συνάρτησης. Μία καλή πρακτική είναι κάθε συνάρτηση να κάνει μόνο ένα πράγμα. Επίσης, καλό είναι οι συναρτήσεις να έχουν απλά ονόματα που περιγράφουν σχετικά καλά τι κάνουν οι συναρτήσεις. Άρα, ένα καλό σχόλιο εδώ είναι να διαλέγετε απλά, μικρά, μοναδικά και περιγραφικά ονόματα για τις συναρτήσεις σας. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να δώσετε σε δύο συναρτήσεις σας το ίδιο όνομα. Στη συνέχεια, πρέπει να καλέσουμε τη συνάρτηση. Οπότε θα γράψουμε greet και παρένθεση μετά τον ορισμό της συνάρτησης. Σε αυτή την περίπτωση, απλά κάνει alert το μήνυμα hello. Όπως είπαμε, κάθε συνάρτηση πρέπει να έχει μοναδικό όνομα. Οπότε, αν ορίσουμε μία άλλη συνάρτηση που κάνει greet και αντί για hello εμφανίζει hi, τότε, για να μην υπάρχει παρανόηση ποια από τις δύο θα χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιείται ο τελευταίος ορισμός της συνάρτησης, δηλαδή εδώ θα μας εμφανίσει hi. Οι συναρτήσεις μπορούν επίσης να δεχτούν δεδομένα που μπορεί να είναι ένα ή δύο ή περισσότερα. Αυτό που κάνουμε είναι ότι βάζουμε το όνομα των δεδομένων μέσα στην παρένθεση του ορισμού. Τα ονόματα των δεδομένων μέσα στην παρένθεση τα λέμε παραμέτρους. Οι παράμετροι λειτουργούν σαν μεταβλητές που είναι εμφανείς μόνο μέσα στη συνάρτηση. Στη συνέχεια, όταν καλούμε τη συνάρτηση, πρέπει στην αντίστοιχη θέση μέσα στην παρένθεση να βάλουμε μία τιμή που θα δώσει μία τιμή στην παρένθεση.
Ακόμα, οι συναρτήσεις μπορούν να επιστρέψουν δεδομένα και ο τρόπος που το κάνουν αυτό είναι με τη λέξη return. Η return επιστρέφει τιμή της έκφρασης που την ακολουθεί, που μπορεί να είναι μία μεταβλητή μόνο ή να είναι μία μεγάλη έκφραση με τελεστές που να υπολογίζουν οτιδήποτε. Αν δεν έχετε γράψει τη λέξη return, τότε η JavaScript θα επιστρέψει μία default τιμή και συνήθως τη λέξη undefined. Τέλος, έχουμε την εμβέλεια, το scope. Μέσα σε μια συνάρτηση μπορούμε να ορίσουμε καινούργιες μεταβλητές. Οι μεταβλητές αυτές έχουν νόημα μόνο μέσα στη συνάρτηση και λέμε ότι έχουν τοπική εμβέλεια. Αν, ας πούμε, δημιουργήσουμε μια μεταβλητή greeting και προσπαθήσουμε να την κάνουμε alert εκτός της συνάρτησης, τότε δεν θα συμβεί τίποτα. Αλλά αν πάμε να κάνουμε έλεγχο της κονσόλας, θα δούμε ότι θα μας πει ότι έχουμε ένα σφάλμα, όπως ότι η μεταβλητή δεν έχει οριστεί. Αν μια μεταβλητή οριστεί στην αρχή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε συνάρτηση, οπότε τότε λέμε ότι η εμβέλειά της είναι καθολική. Συνήθως είναι κακή πρακτική να χρησιμοποιούμε καθολικές μεταβλητές, γιατί όταν έχετε ένα τεράστιο κώδικα, θα είναι δύσκολο να βρείτε που ορίστηκε αρχικά μια global μεταβλητή ή που ακριβώς άλλαξε τιμή. Από ό,τι θυμάστε, μιλήσαμε και για αντικείμενα. Στοιχεία ενός αντικειμένου μπορεί να είναι ακόμα και μια συνάρτηση. Αυτές τις συναρτήσεις τις λέμε μεθόδους του αντικειμένου. Ας πούμε, αν έχουμε ένα αντικείμενο person, μπορούμε να ορίσουμε το πεδίο name, που είναι το όνομα του ανθρώπου, και μια συνάρτηση επιστρέφει μια συμβολοσειρά με το όνομα του ανθρώπου. Το this είναι λέξη κλειδί που λέει στο κώδικα ότι αναφέρεται στη συγκεκριμένη εκδοχή του αντικειμένου.
Ευχαριστώ πολύ. Αυτά για το σημερινό 21ο μάθημα της JavaScript. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και να αφήσετε σχόλια για οποιαδήποτε πορεία. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα.